Κύριε Μανουσάκη, σήμερα το πρωί είχατε οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συνάντηση με τον Δήμαρχο. Τι ακριβώς υπόθηκε και αν είστε ευχαριστημένος από τη συνάντηση. Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια των πανελλαδικών δράσεων που έχουν τα σωματεία των νοσοκομείων σήμερα, την έχει ρίξει η ΠΟΕΔΗΝ. Εμείς επιλέξαμε να συναντηθούμε σήμερα με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και να μεταφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και εμείς ως εργαζόμενοι και να του ζητήσουμε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον και από την πλευρά του Δήμου, γιατί το νοσοκομείο είναι κάτι που αφορά όλο τον πληθυσμό της περιοχής. Του μεταφέραμε και τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει και τα προβλήματα με την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη κονδυλίων και επίσης τα γραφειοκρατικά μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα στο νοσοκομείο να προσφέρει σωστές παροχές υγείας στον κόσμο που το επισκέπτεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά περιστατικά που φεύγουν προς το Ηράκλειο, είτε να υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν παρέχεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς. Ο Δήμαρχος έδειξε ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα και δεσμεύτηκε ότι σε επόμενη φάση θα φέρει ξανά, ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου είχε πάρει θέση πέρυσι για τα θέματα του νοσοκομείου και ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα το ξαναφέρει σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζήτησε από εμάς να κάνουμε ένα σχετικό κείμενο και έγγραφο με το οποίο να αναφέρουμε τα προβλήματα και να ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση. Και από ό,τι φαίνεται, στο επόμενο χρονικό διάστημα, το θέμα του νοσοκομείου θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβουλίο Αγίου Νικολάου. Οι εχθές συνάδελφοί σας από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας προέβησαν σε διαμαρτυρία και αυτοί για τα δικά τους τα αιτήματα. Το έχετε συζητήσει το θέμα μεταξύ συλλόγων? Ναι, βεβαίως τα αιτήματα τα οποία προβάλλονται προς τα έξω είναι κοινά αιτήματα των τεσσάρων νοσοκομείων, όπου αφορούν τη χρηματοδότηση, τους οργανισμούς και την αυτοτέλεια των νοσοκομείων, και είναι πολύ θετικό που υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες ενέργειες ακραίες καμιά φορά, εμείς τις καταδικάζουμε. Θέλουμε οι διαμαρτυρίες να γίνονται μέσα σε πολιτισμένο και λογικό πλαίσιο, αλλά από την άλλη νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που αυτή τη στιγμή τα τέσσερα νοσοκομεία, οι σύλλογοι εργαζομένων, έχουμε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκηση και πρέπει να αποφεύγουμε να μπαίνουμε σε τοπικιστικές αντιπαραθέσεις και κόντρες.